Πάμε σε έναν άνθρωπο που αγαπά και έχει μέσα στην καρδιά του την Κρήτη. Είναι ο πρώην επικεφαλής της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, ο κύριος Γιώργος Παπαπροδρόμου. Κύριε Παπαπροδρόμου, τι κάνετε, πώς είστε, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε. Την αγαπάτε την Κρήτη, αυτό είναι αλήθεια. Πάντα και μάλιστα μια με βάλατε στο πειρασμό της Μαντινάδας. Ναι. Θα σας πω και την Μαντινάδα που είχα πει στα παιδιά του Ηρακλείου όταν μίλησα στον κινηματογράφο εκεί πέρα. Είπα, ναι. Λέω, κυβερνοασφάλεια στην Κρήτη, δίχως θύμα, δίχως θήτη. Ακριβώς. Είμαστε κοντά στο να το πετύχουμε αυτό. Πάντοτε μια πρόκληση. Πάντοτε μια πρόκληση. Αυτό που λέω πάντοτε η κυβερνοασφάλεια, αυτό που είπαμε και στη χθεσινή εκδήλωση με τους εκπαιδευτικούς εδώ στην περιοχή μας, ότι είναι ένα ζητούμενο, θα είναι ένα ζητούμενο, δεν είναι κάτι δεδομένο, και το οποίο πρέπει να μάθουμε από εδώ και πέρα να γίνεται βίωμά μας, να είναι ένα κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Κύριε Παπαπροδρόμου, τώρα λόγω κορονοϊού και των ειδικών συνθήκων έχει έρθει στο προσκήνιο και προωθείται η εξαποστάσεως διδασκαλία τόσο στα πανεπιστήμια όσο και στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Οι κίνδυνοι που ελοχεύουν μέσα από αυτή τη διαδικασία ποιοι είναι? Θα έλεγα, όπως σωστά το είπατε, αυτές οι δύο έννοιες της τηλεργασίας και της τηλεκπαίδευσης είναι δύο έννοιες οι οποίες αλλάζουν και τον τρόπο με τον οποίο μέχρι τώρα πορευόμασταν. Και πλέον αλλάζει και το παραγωγικό μοντέλο. Τα θέματα τα οποία γύρονται γύρω από τη χρήση των τεχνολογιών που υποστηρίζουν την τηλεργασία και την τηλεκπαίδευση έχουν σχέση με πολλούς παράγοντες, όπως για τα θέματα της διασύνδεσης, τα θέματα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, πώς ακριβώς λειτουργούν αυτές οι πλατφόρμες που υποστηρίζουν τα προγράμματα αυτά, αλλά και πέρα τούτο, ας υποθέσουμε ότι μια πλατφόρμα είναι ιδανικά ασφαλής. Ο κυριότερος παράγοντας που μπορεί να καταστεί ένα σύστημα επισφαλές είμαστε εμείς οι ίδιοι χρήστες. Δηλαδή, πολλές φορές μπορούμε να αποτελέσουμε σημείο τροτότητας. Θα σας πω ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό. Από τα προγράμματα που κατεβάζουμε είτε στο κινητό μας τηλέφωνο είτε στον υπολογιστή μας, μπορεί αυτά τα προγράμματα να μην είναι αυτά που νομίζουμε ότι είναι, να αποτελούν την κερκόπορτα, να είναι το σημείο, ένα δούριο ύπο ουσιαστικά. Έτσι, και να βάλουν σε διακινδύνευση όλο το σύστημα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ο καθένας μας πρέπει να αποτελεί μια εγγύηση ενός ασφαλούς συστήματος στο σύστημα κυβερνοασφάλειας. Έχουμε να κάνουμε όμως με ανήλικους χρήστες. Είναι μια παράμετρος που πρέπει να την συνυπολογίσουμε και να τη βάλουμε στο τραπέζι της συζήτησης, σωστά? Σωστά. Και αν μιλάμε για την τηλεκπαίδευση, ναι. σε αυτό το μέρος, σε αυτό το παιχνίδι, παίρνουν και οι γονείς. Έτσι, γιατί αν μιλάμε για μικρότερες ηλικίες, σημαίνει ότι και οι γονείς πρέπει να υποστηρίξουν τη διαδικασία αυτή. Και εκεί αντιμετωπίζουμε τα εξής προβλήματα, το αντιμετωπίζουν και οι εκπαιδευτικοί. Δεν είναι δηλαδή ομοιόμορφη η εικόνα. Ούτε όλα τα παιδιά είναι στην ίδια φετηρία. Καταρχήν, πολλά παιδιά έχουν πρόβλημα αν είναι συνδεδεμένα ή όχι, αν έχουν τον εξοπλισμό να υποστηρίξουν αυτή τη διαδικασία. Καλά, εδώ ξεκινάει μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Ξεκινάει μια πολύ μεγάλη συζήτηση κατά πόσο μπορούν οι οικογένειες που βιοποριστικά οι άνθρωποι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα, έχουν την επαρκή σύνδεση προκειμένου να αξιοποιηθεί αυτή η διαδικασία από τα παιδιά τους. Είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο, αν μου επιτρέπετε τον όρο. Ναι, πέραν τούτο όμως είναι μια πραγματικότητα η οποία αυτή η τεχνολογική ανισότητα φανερώνει και μια κοινωνική ανισότητα. Και εκεί φυσικά γίνονται προσπάθειες σύγκλησης αυτού και έχουν γίνει βήματα. Δεν είμαστε στο σημείο 0 προφανώς. Έτσι, από εκεί και πέρα όμως θα είναι μια προσπάθεια διαρκής. Έτσι, μέρα με τη μέρα, μήνα με το μήνα και χρόνο με χρόνο. Κύριε Παπαπροδρόμου, μπορεί κάποιος να χακάρει, δεν ξέρω αν είναι ο σωστός όρος που χρησιμοποιώ, αυτή την εξαποστάσεως διδασκαλία. Μπορεί κάποιος να μπει μέσα και να δημιουργήσει πρόβλημα? Κοιτάξτε λίγο, προφανώς υπάρχουν μέτρα ασφαλείας. Ναι. Προφανώς ακολουθείται μια πολιτική ασφάλειας. Ένα πράγμα, αν έχει τύχει ή αποτύχει στα θέματα της κυβερνοασφάλειας, που το μαθαίνουμε μυστέρο, δεν το θέλουμε, δεν μπορούμε από πριν να πούμε, αλλά αυτό που λέω και πάντοτε, απόλυτη ασφάλεια δεν μπορεί να υπάρξει σε κανένα σύστημα, πουθενά στον κόσμο. 100% ασφάλεια πουθενά. Θα πρέπει να εξοικειωθούμε με αυτή την έννοια. Μπορεί να υπάρξει καλύτερη δυνατή ασφάλεια, καλύτερη δυνατή κυβερνοασφάλεια, ένα συνδυασμό μέτρων και προφανώς και οι ίδιες οι πλατφόρμες αυτές επιβιώνονται. Γι' αυτό και έχουμε πολλές φορές
επικαιροποίηση του λογισμικού, και εδώ είναι πολύ σημαντικό στα προγράμματα που χρησιμοποιούμε να έχουμε το πιο επικαιροποιημένο λογισμικό, να ακολουθούμε τις πολιτικές ασφάλειας, να ενημερωνόμαστε διαρκώς. Κύριε Παπαπροδρόμου. Και να είμαστε ειδικότερα στα προσωπικά δεδομένα, ειδικότερα στα προσωπικά δεδομένα, όταν έχουμε να κάνουμε ιδιαίτερα με παιδιά, και είναι κάτι πολύ ευαίσθητο. Να είμαστε όλοι μας προσεκτικοί. Υπάρχει κάποιο περιστατικό μέχρι και σήμερα στην εξαποστάσεως εκπαίδευση που σας έχει προβληματίσει, με θύμα βέβαια μαθητή? Κοιτάξτε, δεν έχει υποπέσει κάτι άμεσα στην αντίληψή μου. Επιμέρους περιστατικά, πολλές φορές στη διαχείριση των θεμάτων αυτών, καλό είναι να λύονται όλα αυτά εντός της σχολικής κοινότητας, έτσι, με την υποστήριξη των καθηγητών, του συλλόγου καθηγητών, των σχολείων δευτεροβάθμιας ή πρωτοβάθμιας αντίστοιχα, να υπάρχει ένας διάλογος, να υπάρχει καλή συνεργασία μεταξύ γονέων, δασκάλων και εκπαιδευτικών γενικότερα. Και γιατί σαν κοινό στόχο ενδιαφέροντος όλοι μας πρέπει να έχουμε το μαθητή, μάλιστα, το παιδί δηλαδή. Κύριε Παπαπροδρόμου, να σας ευχαριστήσω πολύ. Και εγώ, κύριε Παναγιωτόπουλε, και να ευχηθούμε να έχουμε μια καλή σχολική χρονιά. Βέβαια. Με λιγότερα δυνατόν προβλήματα. Μάλιστα.